Ε, του χαρακτήρε, του. Ε, ε, τους κάνεις, κάνει. του βλέπει και του φτιάχνει. Μπορεί, α πούμε,. Ένα χαρακτηριστικό που είχα διαβάσει είναι ότι σου είχε πει ο Αμερικάνο ότι τον είχε κάνει λίγο χοντρό. Τον Το κούφι. Σε μια ταινία. Πώς, ναι. Δεν, σημαίνει... δεν έφταγα εγώ. Τι σημαίνει Αλλά. ότι ο κούφι είναι χοντρό. Ε, δηλαδή εγκα... η φωνή εγκα... του πώ μπορεί ναι. να είναι και να ακούγεται χοντρό. Ο κούφι είναι λίγο γκούφι όπω λένε αυτοί. Είναι χασοχαρμόσυνο. Ναι. Γι' αυτό δεν έχει πάνω φωνή του. Είναι ψηλά. Και ξαφνικά γράφουν. Έχουνε, ο, του βάζουν στον κούφι γιο. Γιο. Ναι. Δι... Στην κουφοτενία. Στην κουφοτενία. Mm -hmm. ο Disney από το ξεψύξιο εκεί πέρα και τα λοιπά, θα σκοτώσει όλου. Γιατί δεν υπάρχει πρώτο βαθμό συγγενεία στο, στο Disney. ναι, ούτε ο Ντόναλτ, ούτε ο Ντόναλτ. Δεν υπάρχει που να νιώσει και έτσι. Έχουν δεν. εδώ. Και ξαφνικά ο κούφι. Και όταν πάει και έχει μια συγκινητική σκηνή με το γιο του. Στη βαρκά. Το Μάξ, ναι. Και πρέπει να κατέβει χαμηλά και να πει γυρέ μου. Αναγκαστικά κατεβάζοντα τη φωνή μπασάρι. Ναι. Και όταν κλείσει τα μάτια σου και ακούσει έναν άνθρωπο να μιλάει έτσι τη φωνή, θα του Το μυαλό σου πηγαίνει έναν άνθρωπο που είναι χοντρό. Αν ακούσει κάποιον και μιλάει, μιλάει, μιλάει". αυτομάτω το μυαλό σου σχηματίζει <σχ> μια λεπτή φιγούρα. Λοιπόν, εγώ κατεβαίνοντα κάτω τη φωνή μου, για να μπορέσει να είμαι συγκινητικό, <σχ> να πουλάω <σχ> και του λέω: Μαξ, Μαξ. Αλλά δεν γινότανε. Και μου λέει: Εδώ είσαι. Του λέω: Πώ Το σεβάστηκε όμω. <σχ> δεν εσύ στην εσ Ελλάδα. Βέβαια, ο Mac Jones. Είχε στην Ελλάδα. Είναι να αυτό που ξέρει όλε τι φωνέ απ' έξω ήξερε. Και τι ταινίε frame frame. Νότα νότα όλε τι μουσικέ. Τα πάντα έκανε όλε τι φωνέ. Εγώ κάνω πάρα πολλέ φωνέ εκτό από τον Τόναλ. Δεν μπορώ να αρθρώσω. Βγάζω τη φωνή. Αλλά δεν μπορώ να απολέξει. λέξεις. Λοιπόν και μου είπε ότι θα παίζει λάθο. Εδώ θα, θα κάνει τον κούφι, αλλά θα παίζει λάθο. Πάντω είχε άποψη και για το Δρακουμελά, τοποθετήθηκε. Ναι. Δεν θέλω να το όχι κάνω. Γιατί είχε, όχι, γιατί προϋ, είχε προπάρξει η Disney που ήρθε ο ναι. άνθρωπο που ήταν το νούμερο ένα στην Disney. Mm -hmm. Και όταν ήρθε και μου είπε: Το βγάζει, Του λέω: Το βγάζω γιατί γι' αυτό και αυτό το λόγο. Και μου λέει: Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν φταίει εσύ. Οι συγγραφεί φταίνε που κράψανε mm -hmm. και σου γράψαν συγκριτικέ τιμέ, αναγκαστικά θα γίνει αυτό το πράγμα. Και συμφωνήσαμε. Α άνθρωπο ήταν εκεί πέρα και και μου κάνει τη φωνή ναι. εδώ, δίπλα μου, ο γανατιστό μου λέει όρθιο. Εγώ δεν δουλεύω όρθιο. του λέω. Μόνο καθιστό. Ναι. Την ενέργεια μου θέλω να τη δίνω, αλλά μην την καταναλώνω. Ο, 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 ο στεκόμενο Μία ώρα εδώ. Πι, όχι έτσι, έτσι, όχι έτσι, έτσι, όχι έτσι, έτσι τη φωνή. Αυτό. Ναι. Το νούμερο ένα στην Disney. Ο Μάικλ Τζόνς, Να σα κρυμμάνω, ψηλό έτσι. <laughs> λοιπόν. Και μετά λέγε Στοπ, πήγαινε στη γωνία. Και <laughs> κοιμόταν Ξαναρχότανε πάλι. Κοιμόταν και <κυμόταν>. στη γωνία. Στη γωνία. Αυτό. Κατάλαβε. Για να πάξει ακουραστή, μην τα ξεχωρίσει. Όχι έτσι, έτσι, όχι έτσι, έτσι τον κόφι. Πάμε να κάνουμε το. Πώ γελάει ο Που είναι ένα συμμετό ανάποδο.